με τον πολύ αγαπημένο Γιάννη Ζουγανέλη. Καλή σας μέρα, κύριε Ζουγανέλη. Κύριε Ζουγανέλη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε δυνατότητα να μιλήσω για τη μνήμη αυτής της εξαιρετικής ευγενέστατης ψυχούλας. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ζουγανέλη. Ας μην βιαστούμε να μιλήσουμε για τη μνήμη, γιατί ακόμα η ελπίδα υπάρχει. Δυστυχώς πιστοποιήθηκε. Δεν ξέρω, νομίζω πως έχει... Δεν ξέρω, μακάρι. Έχει βρεθεί, κύριε Ζουγανέλη, δεν έχουμε κάποια επιβεβαιωμένη, διασταυρωμένη πληροφορία. Γι' αυτό ελπίζω να εύχομαι να κάνετε λάθος. Δυστυχώς έχει βρεθεί μόνο η σωρός του συζύγου της. Μακάρι. Εμένα μου είπαν ότι ταυτοποιήθηκε, αλλά εντάξει, δεν είναι μακάρι να συμβαίνει αυτό. Αλλά να σας πω για το κορίτσι αυτό, το οποίο ήταν συνεργάτης μου σε μια ιδιαίτερη στιγμή στη ζωή μου, στην έρθει, στο γύρω-γύρω όλοι, προεκνόμαστε σε παιδιά για 3 χρόνια. Ήταν μια πιστή συνεργάτης, εξαιρετικής αντίληψης, δυνατή προσωπικότητα, αγαπούσε πάρα πολύ το μέλλον, γι' αυτό και εκφραζόταν σε αυτή την εκπομπή, απευθυνόμενη στα παιδιά. Εμείς είχαμε πολύ ουσιαστική σχέση, την αγαπούσα, τη θαύμαζα, την έβλεπα στα θεατρικά της έργα, έχω διαβάσει τα δημιουργήματά της και πραγματικά με συγκινούσε και της το είχα μεταφέρει. Εύχομαι πραγματικά η ζωή να μην επαναλάβει σε αυτή την ωραία χώρα, την οποία όλοι την καταστρατηγούμε στην καθημερινότητά μας, να μην επαναλάβει βίαιους θανάτους. Γιατί ο βίαιος θάνατος είναι αποκόπης από τη ζωή με έναν τρόπο που δεν έχει σχέση καν με τη ζωή. Τι να σας πω, είμαι βαθιά πληγωμένος με αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα και βέβαια κάποια στιγμή όλοι εμείς και στη μνήμη αυτών των ανθρώπων έχω να πω το εξής. Όλοι κάνουμε κρίσεις μετά. Στη διαδικασία της ζωής μας δεν είμαστε λέγγυο ένας με τον άλλο. Έχουμε δει τα πάντα, τα βλέπουμε τα πάντα πολιτικά και είναι, χωρίς να είμαστε όμως πολίτες αυτής της χώρας. Ο πολίτης έχει ευθύνες απέναντι στις επιλογές του. Έχει ευθύνες για τον τρόπο που επιλέγει να εξουσιαστεί. Έχει ευθύνες για τον τρόπο που αυθαιρετεί στην καθημερινότητά του, στην αρμονία της φύσης κλπ. Τα βάζουμε με τη φύση. Ωραίες είναι οι κρίσεις, αλλά πριν από την κρίση πρέπει να υπάρχει γνώση. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε γνώση. Φοβάμαι πάρα πολύ. Χάσαμε τις αξίες μας. Δοθήκαμε άπλετα στην παγκοσμιοποίηση, στο lifestyle. Και ζούμε μια κρίση, η οποία δεν είναι κρίση, είναι παρακμή. Και λέμε ότι είναι κρίση, διότι μας βολεύει να πεθάμε τον μπαλάκι των εθνών στους ξένους. Λοιπόν, αυτά για τη μνήμη των ανθρώπων που κάθηκαν. Ελπίζω να μην επαναληφθεί στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Πονάει η Ελλάδα, πονάμε όλοι, το καταλαβαίνουμε. Να μην διχαζόμαστε με λογικές πάνω στους νεκρούς μας, γιατί πραγματικά μπαίνει και μια διαδικασία διχασμού. Και να επιμεριστούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει και να κοιτάξουμε και που φταίμε και εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστώ που μου δώσετε τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτό το χρυσό κορίτσι και να αναφερθώ στη μνήμη των νεκρών. Πριν από την κρίση, λοιπόν, αυτοκριτική, κύριε Ζουγανέλη, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη επικοινωνία. Να είστε καλά πάντα. Να είστε καλά. Ό,τι ποθείτε, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Συγκλονισμένος, ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος άνθρωπος, ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος καλλιτέχνης, με πηγαία, έτσι, με πηγαίο το νιάξιμο και τον πολιτισμό μέσα του, μας μίλησε για την συνάδελφό του, μας μίλησε για την ηθοποιό που εγώ σαν παιδί του θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στο γύρω-γύρω όλοι. Ήταν ένα παιδικό πρόγραμμα που έβλεπες δύο ανθρώπους που πέραν της διάθεσής τους να ψυχαγωγήσουν και να διασκεδάσουν τα παιδιά, ήταν πηγαία η αγάπη τους για τα παιδιά και έφτανε από την τηλεόραση στα σπίτια. Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Ζουγανέλη, και ελπίζω να...